Στι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες των Ιωαννίνων και του Υπουργείου Πολιτισμού παρέπεμψε εκ νέου ο Περιφερειάρχη την απόφαση να χρησιμοποιηθεί ω έδρα των γραφείων τη UNESCO στο Ζαγόρι η Πασχάλιο Σχολή στο Καπέσοβο. Αυτή τη φορά η συζήτηση προκλήθηκε στη συνεδρία τη Περιφερειακή Επιτροπή, τη πρώτη που έγινε με τη νέα τη σύνθεση και τον επικεφαλής της παράταξης κοινό των υπηρετών Γιάννη Στέφωνα εκλέγεται στη θέση του Αντιπρόεδρου. Το θέμα ήρθε προς συζήτηση δια της πλαγίας, καθώς την ημερήσια συζητήθηκε η χορήγηση παράτασης για την περίωση των εργασιών στην αναγνωστοπούλιο σχολή στο δήλοφο, κτίριο που είχε προταθεί αρχικά να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της UNESCO. Σε ερωτήσει που έγιναν από τα μέλη τη Επιτροπή, ο κ. Καχρημάνη είπε πω στην Αναγνωστοπούλιο Σχολεία έχει εκτελεστεί το 80% των εργασιών και πω το κύριο μέρο αυτών που υπολείπονται είναι η κατασκευή τη στέγη. Η πιεστική χρόνια όμω ολοκλήρωση των γραφείων για την UNESCO που θα πρέπει να έχει δικό τη χώρο στα όρια του Δήμου και η άμεση διαθεσιμότητα τη Πασχαλίου Σχολή οδήγησαν το Υπουργείο στη συγκεκριμένη επιλογή όπω ανέφερε. Δεν μπορεί να γίνει και αυτό το Όχι, δεν το μπορεί. Μπορεί. Και δεν θα γίνει εκεί. Και δεν θα γίνει γιατί το Υπουργείο είπε ότι μας θέλουμε ένα κτίριο έτοιμο στο οποίο θα βάλουμε δύο γραφεία. Δεν θέλω από το Δημαρχείο. Όχι, okay, θέλει κτίριο που δεν θα φύγουν ξανά. Που δεν θα? Δεν θα φύγουν ξανά. Θα θέλει μόνιμη εγκατάσταση. Θέλει μόνιμη εγκατάσταση. Εδώ ήρθαν οι αρχαιολογικέ υπηρεσίε πρώτα να το πασχάρουν. Δεν το προτείναμε εμεί. Ναι, οι διευθυντέ των αρχαιολογικών, αρχαιολογικών υπηρεσιών. Το μόνο, κτίριο <σχέντια> που... Είμαστε, ναι, <σχέντια> το μόνο που έσωσε η Περιφερειακή Αρχή είναι η Πασχάλιος. Το έσωσε. Πώς. Το έφτιαξε στέγη. <σχέντια> το έφτιαξε τα πάντα και σε προηγούμενη ως νομαρχία. Στέγη δεν βάζει ποτέ νερά. Ως νομαρχία. Δεν νερά. Και περιφέρεια είχτε. μετά πάλι είχαμε το σπουδάκι. Όλα αυτά τα έχουμε φτιάξει εμείς. Γιατί έχουμε το πίνει στο μεταξύ, με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών στι υπηρεσίε του οποίου είχε προσφύγει η ανάδοχο εταιρεία τη ανακατασκευή τη λεοφόρο Νιάρχου, έγινε δεκτό το αίτημά τη για την καταβολή πριν έγκαιρη παράδοση του έργου σε ποσοστό 5% επί του υπολοιπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος, Κάτι που μεταφράζεται για την παράταξη ορίζοντε Υπήρου σε ένα ποσό τη τάξη του 1 εκατομμυρίου. Το έργο έπρεπε να έχει παραδοθεί με βάση την αρχική σύμβαση τον Ιούλιο του 2021. Στην πορεία όμω δόθηκαν παρατάσει για την ολοκλήρωσή του ω το τέλο του 2023. Αν και μέχρι πριν από λίγε ημέρε γινόταν εργασίε τοποθέτηση μεταλλικών στιθέων κατά μήκο του οδικού άξονα. Η Περιφερειακή Παράταξη Ορίζοντε Υπήρου, που έφερε στην επιφάνεια το θέμα, με ανακοίνωσή τη κάνει λόγο για παιχνίδια που παίζονται στι πλάτε των υπηρετών, τα οποία όπω σημειώνει δεν τα γνωρίζουμε, αυτό όμω που γνωρίζουμε είναι ότι οι πυρώτε καλούνται να πληρώσουν ένα ακόμη πρόστιμο ενό εκατομμυρίου, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα προηγούμενα πέντε που έχουν επιβληθεί στην περιφέρεια Υπήρου λόγω κακών χειρισμών τη διοίκηση Καχρημάνη, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Αργά το μεσημέρι, η Περιφερειακή Αρχή απάντησε στην ανακοίνωση τη παράταξη ορίζοντε Υπήρου, την οποία επικρίνει, λέγοντα πω χρησιμοποιεί τον όρο πρόστιμο και όχι τον σωστό που είναι η καταβολή πριν έγκαιρη παράδοση, το οποίο προβλέπεται από την νομοθεσία, προσθέτοντας πως το ποσό ανέρχεται σε 354.000 ευρώ, ενώ δεν είναι σαφές από το Υπουργείο ποιο θα πρέπει να το καταβάλει. Η Περιφερειακή Παράταξη ορίζοντα Υπήρου εκπροσώπηση άλλαξε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Συμπεριφορά όμω δεν άλλαξε, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ακόμη και αν κανεί του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό ότι τα μέλη της δεν έχουν γνώση των θεμάτων της περιφέρειας δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραπληροφόρηση που επιχειρεί μέσω της ανακοίνωσης βαφτίζοντας πρόστιμο το πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου στην Οδόνιάρχου. Το πριμ έγκαιρης παράδοσης συνεχίζει προβλέπεται από το νόμο 4938 του 22 και αφορά όλα τα δημόσια έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Για την οδό Νιάρχου, η ανάδοχο είχε ζητήσει την κατανομή πριν έγκαιρη παράδοση για ανεκτέλεστο τμήμα του έργου. Που δεν είχε υλοποιηθεί στον ορισθέντα χρόνο, χωρί δική τη υπετιότητα ούτε και τη Περιφέρεια. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τη Περιφέρεια, με την ανάδοχο να προσφεύγει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο, με απόφασή του στι 4 Ιανουαρίου, τη δικαίωσε για συνολικό ποσό 354.000 ευρώ, χωρί μέχρι σήμερα να έχει ξεκαθαρίσει από το Υπουργείο ποιο είναι ο φορέα που θα το καταβάλει. Κατά συνέπεια, καταλήγει η ανακοίνωση: Κανένα παιχνίδι δεν γίνεται σε βάρο των υπηρετών, όλα γίνονται με διαφάνεια σύμφωνα με την νομοθεσία και πολύ αποίχει. από, την αλήθεια ο ισχυρισμό του ότι η εξέλιξη οφείλεται σε κακού χειρισμού τη διοίκηση Καχρημάνη. Χάρη στου καλού χειρισμού και την αποφασιστικότητα τη διοίκηση Καχρημάνη, σημειώνεται, υλοποιήθηκε και παραδόθηκε ένα σύγχρονο έργο οδική ασφάλεια στην πόλη το οποίο εξυπηρετεί χιλιάδε πολίτε καθημερινά. Ένα έργο που κάποιοι στο παρελθόν χαρακτήρισαν φαραωνικό και σήμερα επιχειρούν να το υποβαθμίσουν καταφεύγοντα στην παραπληροφόρηση.